Η ώρα έχει πάει 3 και 4 για να καταφέρω να σας μιλήσω. Από χθες από την ώρα που έκλεισα την κάμερα και τελείωσε το βίντεο, το ανέβασα για να το δείτε εσείς χθες Τρίτη, έγιναν κάποια πράγματα τα οποία πραγματικά, παιδιά, ακόμα δεν το έχω χωνέψει αυτό που έχει συμβεί. Έχει γίνει κάτι το οποίο με έχει στεναχωρήσει πάρα πολύ. Αφού πήγα τον Αλέξανδρο και κοιμήθηκε στο δωμάτιό του και μετά κάθισα λίγο κι εγώ στο κρεβάτι να ξαπλώσω και γύρω στη μία να χαλαρώσω, είδα κάτι το οποίο δεν μου άρεσε καθόλου, κάτι το οποίο είχε γίνει και ίσως χρειαστώ τη βοήθειά σας σε λίγες ημέρες, θα σας πω. Δεν θα σας πω ακόμα τι είναι, γιατί μπορεί να μην πρέπει να μην κάποια κοπέλα καταλάβει διαφορετικά και πάει και κάνει κάτι που ίσως ακόμα δεν πρέπει. Τέλος παντών, έχω αναθέσει αυτό το θέμα σε κάποιον άνθρωπο που ξέρει περισσότερα πράγματα και θέλω να ελπίζω ότι θα με βοηθήσει. Είτε έχει καλή κατάληξη, είτε δεν έχει καλή κατάληξη, θα σας πω ότι είναι αυτό που έγινε. Τέλος πάντων, θα πω καλή μεγάλη Τετάρτη για εσάς. Ναι, αύριο Τετάρτη, για μένα είναι Τρίτη σήμερα. Και έχει ξεκινήσει σήμερα πάρα πολύ χάλια. Εν τω μεταξύ, χθες λίγο πριν πάρω τον Αλέξανδρο να τον πάω στο δωμάτιο του, είχα βάλει και iPads, είχα βάλει και μάσκες, επειδή θα έχει ξενύχτια τώρα τις επόμενες ημέρες μέχρι να τελειώσει η βλογκοστή. Ναι, είμαι έτσι έτοιμη. Και έγινε όλη αυτή η ιστορία και τελικά κατάφερα να κοιμηθώ για πάρα πολύ λίγο στις 3 η ώρα, αλλά ξυπνούσα συνέχεια για να δω μήπως η κατάσταση χειροτερέψει σε αυτό το πράγμα που συνέβη. Τέλος πάντων, και από το άγχος μου ξυπνάγα συνέχεια για να δω τι γίνεται και τι γίνεται και αν όλα είναι καλά. Ακόμα για την ώρα είναι τα μισά καλά, τα άλλα μισά όχι. Τέλος πάντων, θα σας πω, ελπίζω να έχει αίσιο ο τέλος, αν δεν έχει, ίσως χρειαστεί τη βοήθειά σας αφού ψάξω να δω πρώτα τι γίνεται, ίσως χρειαστεί να κάνετε κάτι μικρό για εμένα. Αυτά λοιπόν για την ώρα, και επειδή θέλω λίγο να ξαναφτιάξω τη διάθεσή μου και δεν είχα σκοπό να κάνω μπάνιο πάλι σήμερα γιατί θέλω να λουστώ τα μαλλιά μου μέρα παραμέρα, μόνο ντους κάνω καθημερινά, θα ξαναλουστώ σήμερα έτσι πας και ξανακάνω τις μάσκες μου και αυτά, γιατί άμα μάθω τα χάλια αποτελέσματα από αυτό που περιμένω, θα στενοχωρηθώ. Τουλάχιστον έτσι λίγο να ανεβάσω τη διάθεσή μου μέχρι να μάθω τι θα γίνει. Και πριν το μπάνιο, λέω να πάμε μέσα στο μπάνιο και να, τώρα νιώθω χάλια, γιατί νιώθω ότι σας ρίχνω και σας την ψυχολογία μου όλο αυτό, γιατί δεν νιώθω εγώ καλά για να περάσω τη θετικότητα που θέλω να περνώ στα βίντεο μου. Τέλος πάντων, συμβαίνουν και αυτά, ναι, ελπίζω πως το καταλαβαίνετε. Και πάμε τώρα στο μπάνιο να ανοίξουμε αυτό το σιρτάρι, το επίμαχο σιρτάρι που γίνεται μέσα ο κακός χαμός, και να το οργανώσουμε όσο μπορούμε. Αυτό εδώ που βλέπετε, εν τω μεταξύ χωράει μόνο ένα που εγώ πιστεύω ότι θα χωράει και δύο. Τέλος πάντων, είναι το σιρτάρι της ντροπής. Αυτό εδώ. Αυτός εδώ ο κακός χαμός είναι το σιρτάρι της ντροπής. Οπότε, σας αφήνω να τα βγάλω όλα έξω, να το κάνω όλο ένα καθάρισμα και δεν χρειάζεται γιατί τώρα μπήκαμε μέσα στο σπίτι και είναι όλα καθαρά, απλά είναι ατακτοποιητά, και να δούμε πώς μπορεί αυτό εδώ το σιρτάρι να οργανωθεί. Δεν ξέρω, θα δείξει. Αυτό εντωμεταξύ εδώ πέρα το σιρτάρι είναι το σιρτάρι που έχω εγώ τα προσωπικά μου ήδη. Πού θυμόμουν εγώ τώρα, πείτε μου, ότι υπάρχει περίπτωση, είχα πει, δεν ξέρω αν θυμάστε, ότι ίσως και να μην χωράνε, αλλά πίστευα ότι μπορεί να μην χωράει για λίγο. Και δείτε εδώ κατάσταση, εντάξει, ντροπή. Ούτε καν, εντάξει, είναι και καινούργια ακόμα τα σιρτάρια, δεν θυμάμαι πάρα πολύ καλά, αλλά δεν ξέρω, στο μυαλό μου τα είχα υπολογισμένα εντελώς διαφορετικά. Τέλος πάντων, πάω να οργανώσω όσο μπορώ τώρα, να σας δείξω τι θα κάνω εδώ, πώς μπορεί να γίνει, ό,τι καλύτερο μπορεί να γίνει. Και βουαλά, λοιπόν,
πάρα πολύ περίεργο. Βολευτήκανε όμως όλα μέσα σε αυτό το σιρτάρι και σε αυτές εδώ πέρα τις θεκούλες. Λοιπόν, έχω βάλει εδώ πέρα τις δύο συσκευές αυτές που δεν τις χρησιμοποιώ κάθε μέρα. Αυτή εδώ όμως τη χρησιμοποιώ καθημερινά. Εδώ έχω βάλει πιο φαρμακευτικά προϊόντα, κρέμες και κάποια άλλα σπρέι. Έχω βάλει εδώ πέρα. Όλες μου τις μάσκες, εδώ τις Αποιβίτα που αγαπώ και αυτή τη Skills. Έχω βάλει εδώ πέρα όλες μου τις κρέμες προσώπου, ματιών κλπ. Και εδώ έχω βάλει τα καθαριστικά μου και τις Λαρός την κρέμα. Και θέλω να σας πω, γιατί εδώ στο YouTube δεν σας το έχω πει, πρέπει οπωσδήποτε να δοκιμάσετε αυτό εδώ πέρα το καθαριστικό προσώπου από Beauty Drugs. Θα το βρείτε στο Makeup for Pro, στην σελίδα στο e-shop Makeup for Pro μόνο. Είναι από τα καλύτερα καθαριστικά που έχω δοκιμάσει ποτέ. Και κάνει και πάρα πολύ καλό ντομακιγιάζ. Πέρα από καθαρισμό, κάνει και πολύ καλό ντομακιγιάζ κιόλας. Και αφαιρεί και πολύ καλά, μάλιστα, και τη μάσκαρα. Εγώ, βέβαια, είμαι λάτρης του να φέρω πρώτα τη μάσκαρα και μετά να κάνω τον καθαρισμό μου με τους αφρούς καθαρισμού κτλ. Αλλά αν βιάζεσαι πάρα πολύ και δεν θέλεις, κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Πρέπει να το δείτε αυτό, να το δοκιμάσετε. Και παιδιά, έχει γίνει μια τέλεια δουλίτσα. Έφτιαξε εδώ πέρα και κάποια πράγματα. Έχω βάλει και εδώ τη θήκη για τους φακούς του κανάκι για να τους βρίσκει γρήγορα. Η φακή του κανάκι είναι μοιοπίας και όχι για το χρώμα. Το λέω γιατί καμιά φορά με έχετε ρωτήσει αν φοράω φακούς επαφής. Όχι, είναι του κανάκι αυτό και είναι μοιοπίας καθαρά και μόνο. Και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη με το αποτέλεσμα. Υπερβολικά πολύ χαρούμενη. Οπ. Εντάξει, πάλι καλά. Τώρα έχει περισσέψει η άλλη εδώ η θήκη. Πείτε μου καμιά ιδέα που μπορώ να την χρησιμοποιήσω. Σε τι? Δεν ξέρω, ίσως έβαζα μέσα. Αχ, πώς λέγονται. Τα μπαχαρικά μου. Αλλά μου κάνει για μπάνιο θήκη και όχι για κουζίνας. Δεν ξέρω γιατί, αλλά έτσι την έχω εγώ τώρα δέσει ότι είναι μπάνιο και όχι κουζίνας. Έλα. Έλα. Το αγαπημένο μας εδώ πέρα από τη Fisher Price. Και για να δείτε χθες που μπερδεύτηκα και είπα για το χριστουγεννιάτικο τραπέζι, το παιδί μου ακόμη φοράει χριστουγεννιάτικο φουτεράκι, το οποίο το αγαπάμε πάρα πολύ και επειδή μας κάνει ακόμη, το φοράμε. Τι να κάνουμε? Μας αρέσουν τα Χριστούγεννα! Τα παιδιά! Τι είναι το πάντα? Τι είναι το πάντα? Τραγουδάει το πάντα? Οφ! Τι κάνει το πάντα, Αλέξανδρε? Θέλω να μου πείτε η μαμά του, ρε παιδιά. Ο Αλέξανδρος δεν δέχεται κάλτσες με τίποτα. Του τις φοράω κάθε πρωί. Τις κρατάει για... Οπ! Τις κρατάει για πάρα πολύ λίγο. Και μετά τις βγάζει. Και αν του τις ξαναβάλω, τις ξαναβγάζει. Δεν τις θέλει με τίποτα. Τι είναι? Για πες. Πες γεια. Για πες. Πες εδώ στους φίλους σου. Γεια σας. Καλή Ανάσταση! Πες! Για πες! Ασυχία! Ακακέ! Ασυχία! Αμαμά! Απαπά! Χαίρομαι πολύ! Δίνεις φυλάκια στο πάντα, Αλέξανδρε! Το μεσημεράκι εγώ το έκανα το μπανάκι μου και θέλω να σας δείξω, επειδή προσπαθώ να μην τα ταλαιπωρώ πολύ τα μαλλιά μου. Έχω κάνει αυτή εδώ πέρα την ιστορία με το λουράκι από το μπουρνούζι για να γίνουν μπούκλες στα μαλλιά χωρίς θερμότητα. Σας το είχα δείξει στο Instagram, νομίζω ότι δεν πρέπει να σας το έχω ξανά να σας το έχω δείξει ποτέ. Στο Instagram σας το είχα δείξει ένα φεγγάρι. Θα προσπαθήσω να κοιμηθώ με αυτά, γιατί κάποιες φορές με ενοχλούν και μέσα στο βράδυ τα βγάζω γιατί δεν αντέχω. Αλλά θα προσπαθήσω να κοιμηθώ και αύριο πρωί-πρωί που θα ξεκινήσω το επόμενο βίντεο θα τα λύσω να τα δείτε. Τι ωραίες μπούκλες που βγαίνουν. Και άμα σας αρέσει, να σας δείξω και τον τρόπο πώς γίνεται. Γιατί χωρίς θερμότητα κάνεις πάρα πολύ εύκολα και ωραία μπουκλίτσες. Θα τα λύσω εγώ το πρωί, θα βάλω και το λαδάκι από γκισού, το οποίο. Πρέπει να σας πω ότι αυτό το λαδάκι από γκισού είναι όνειρο. Όνειρο, όνειρο. Με πήρε λίγο για να το καταλάβω. Στην αρχή θεωρούσα ότι είναι υπερεκτιμημένο, ότι είναι ένα ok, πολύ καλό λάδι, αλλά όχι, παιδιά, είναι πάρα πολύ ωραίο. Μου έχει αλλάξει πολύ τις άκρες το συγκεκριμένο λάδι. Γενικότερα όλα αυτά τα προϊόντα που χρησιμοποιώ, και αυτό το διάστημα χρησιμοποιώ και κάποια προϊόντα μαλλιών της Αβέντα, τα οποία... Αλέξανδρε, τι κάνεις, ρε πονηρέ, ρε πονηρέ. Και επίσης θέλω να σας κάνω και ένα update για τη σκούπα, τη ρομποτική, επειδή με ρωτάτε πάρα πολλές. Θέλω να σας πω λίγο τώρα που την έχουμε αρκετό καιρό, τα υπέρ της και τα κατά της. Οπότε αν σας ενδιαφέρει και κάτι τέτοιο, γράψτε το μου αυτές τις μέρες που κάνουμε καθημερινά, να σας κάνω και ένα update για τη ρομποτική τη σκούπα που έχουμε πάρει.
Να σας πω κάποια πράγματα. Βέβαια, εγώ τη λατρεύω, ξεκολουθώ να τη λατρεύω παρόλα και τα κατά της. Στα κατά της τώρα κάναμε κάτι για να μπορέσει να διορθωθεί και να δούμε αν θα έχει διαφορά. Αν σας ενδιαφέρει, πείτε μου να σας κάνω. Νίσταξε το παιδάκι μου. Ήρθε η ώρα για να κάνουμε νάνι. Ήρθε η ώρα για να κοιμηθούμε, Αλέξανδρε. Θα βάλουμε τα πιτζαμάκια μας και θα κάνουμε υπνάκο θα κάνουμε. Και θα δούμε πολλά όνειρα. Όμορφα όνειρα και θα ξυπνήσουμε χαρούμενοι και θα τα πούμε πάλι αύριο το πρωί με αγκαλίτσες και φυλάκια και το γνωστό το τραγουδάκι, το γνωστό το τραγουδάκι που σου τραγουδάει η μαμά κάθε πρωί. Εντάξει, πάμε για υπνάκο τώρα. Εντάξει κύριε Πόνη, κύριε μικρή Πεπόνη. Μόλις έβαλα τον Αλέξανδρο για ύπνο, όσο περίεργο και αν σας φαίνεται, σε αυτή την κούνια εδώ υπάρχει παιδί. Δεν ξέρω τι του αρέσει, πηγαίνει και κουλάει εδώ πέρα κάθε βράδυ. Του αρέσει πολύ να πηγαίνει και να κουρνιάζει, ποιος ξέρει, δεν ξέρω. Και πάει η μαμά τώρα στο μπάνιο να περιποιηθεί τον εαυτό της και να σας μιλήσω για μια πάρα πολύ ωραία μάσκα που σας την έδειξα και πριν, αλλά πραγματικά αξίζει να σας την ξαναπώ, γιατί είναι πάρα πολύ ωραία. Τώρα είναι η ώρα που η μαμά χαλαρώνει, οπότε έχω ανοίξει τα κεράκια μου εδώ στο μπάνιο. Έχω κάνει το peeling, τον καθαρισμό μου με τη μηχανή από φόρεο και έχει έρθει η ώρα να βάλω και τη μάσκα μου, την οποία την βάζω περίπου 2 φορές την εβδομάδα. Είναι αυτή εδώ πέρα από την Kiehl's με το αβοκάντο. Είναι η πιο ωραία μάσκα, παιδιά. Σας το έχω ξαναπεί και σας το ξαναλέω. Κάνει την επιδερμίδα τόσο λία και τόσο λαμπερή που την ευχαριστιέμαι κάθε φορά που τη χρησιμοποιώ. Και απλά επειδή τα καλά προϊόντα πρέπει να λέγονται, γι' αυτό σας μιλάω και για αυτή εδώ τη μάσκα που αν πέσει ποτέ μπροστά σας πρέπει να την πάρετε οπωσδήποτε. Μέσα εντωμεταξύ είναι έτσι πράσινη και κάθε φορά που τη χρησιμοποιώ είμαι σαν φάντασμα, αλλά οκ. Okay. Είναι έτσι κι αλλιώς 10 λεπτή, δεν κάνω λάθος, κάθε φορά ξεχνάω και κοιτάζω, 15 λεπτή είναι. Και δοκίμασα σε αυτό εδώ που τελικά δεν μπήκε πουθενά, να βγάλω την κούλα, να βλέπετε, κοιτάξτε πώς γυαλίζει από εδώ και κοιτάξτε πώς είναι εδώ. Με όλους τους τρόπους που μου είπατε, εκτός από βενζίνη, καθαρή βενζίνη μου είπατε, μερικές απλά δεν έχω. Τέλος πάντων, θα το δοκιμάσω διαφορετικά. Όταν ξαναβρεθώ τζάμπο, θα πάρω ένα άλλο καινούριο και θα προσπαθήσω να αφαιρέσω το αυτοκόλλητο με τον τρόπο αυτόν, με το πιστολάκι, να το ζεστάνω και μετά να το αφαιρέσω να τελειώνω. Γιατί είμαι σίγουρη ότι όσο τα χρησιμοποιώ και βάζω και βγάζω προϊόντα μέσα, γιατί κολλάει τώρα που το πιάνω εγώ, κολλάει, αυτό θα μαυρίσει και θα φαίνεται σαν βρωμιά και θα είναι πάρα πολύ άσχημο. Τέλος πάντων, πάντως προσπάθησα και να σας πω και πολύ ότι σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με βοηθήσατε. Και όσο περιμένω να περάσει αυτό το 15 λεπτό, μαζεύω τα παιχνίδια του Αλέξανδρου. Και αφού μαζέψω τα παιχνίδια του, που okay, δεν τα σπαταλάει, δεν τα πετάει και πολύ δεξιά και αριστερά. Μετά πλένω λίγο και το μπουκάλι του. Να το έχω έτοιμο για αύριο. Του γεμίζω, εδώ πέρα του γίνεται χαμός τώρα γιατί πάτησε κατά λάθος το κουμπί. Και του γεμίζω και το μπουκαλάκι με το νερό του για να είναι έτοιμο και να μην, επειδή ακόμα το νερό της βρύσης είναι πάρα πολύ κρύο, του το ετοιμάζω από το βράδυ. Και αυτό εδώ είναι το πρώτο παιχνίδι που αχρηστέψαμε και αυτό είναι το δεύτερο. Το ξεχώλησα εδώ, πρέπει να τα κρατήσω για ενθύμια. Τα πρώτα παιχνίδια που χάλασε ο Αλέξανδρος. Εδώ με αυτό το τέλειο καταπληκτικό χτένισμα που αύριο όμως θα είναι πάρα πολύ ωραίο το πρωί, έκοψα κάτι χαρτάκια, θα μοιραίτε που έκοψα κάτι χαρτάκια, είναι για τα πασχαλινά αυγά που θα φτιάξω την Μεγάλη Παρασκευή, Πέμπτη βάφουμε τα αυγά, Μεγάλη Παρασκευή θα το δείτε εσείς και αν σας αρέσει σαν ιδέα μπορείτε να το κάνετε το Μεγάλο Σάββατο που ξαναβάφουμε αυγά. Έκοψα και μια σαλάτα και έφαγα, έφτιαξα μια χωριάτικη με ντομάτα, γκούρι, φέτα και κάπαρι που μου αρέσει πάρα πολύ, κάπαρι τρελαίνομαι.
Και λίγο επικοινώνησα για το θέμα αυτό που σας έλεγα το πρωί, ότι έχει προκύψει ένα θέμα που με έχει στενοχωρήσει πάρα πολύ. Δυστυχώς δεν έχει βρεθεί άκρη και από ό,τι φαίνεται είναι πάρα πολύ δύσκολο και δεν θα βρεθεί. Τέλος πάντων, θα περιμένω λίγες μέρες ακόμη να δω αν αλλάξει κάτι και αν είναι προς το τέλος της βλογκοστής θα σας ζητήσω τη βοήθεια που σας είπα, να με βοηθήσετε να κάνουμε κάτι. Δεν θα πω ψέματα, έχω στενοχωρηθεί πάρα πολύ και σήμερα νιώθω ότι έχει βγει και από μένα. Γενικότερα από χθες που έχει συμβεί αυτό, έχω έναν πάρα πολύ έντονο πόνο στο στομάχι από τη στενοχώρια μου. Τέλος πάντων, δεν είναι θέμα υγείας, οπότε πρέπει να το δω λίγο διαφορετικά. Τα θέματα υγείας πρέπει να παίρνουμε πιο σοβαρά. Αυτά τα θέματα θα με βοηθήσετε κι εσείς και θα το ξαναφτιάξουμε. Τέλος πάντων, αυτά κάπου δεν θα σας αφήσω γιατί η ώρα έχει πάει 11 παρά 3 λεπτά και δεν έχω επεξεργαστεί καθόλου βίντεο και επειδή σίγουρα θα με πάρει αρκετή ώρα και δεν έχω κοιμηθεί καθόλου με όλα αυτά που έγιναν. Είμαι άϊπνη δηλαδή σχεδόν από χθες, πρέπει να έχω κοιμηθεί το πολύ μια ώρα. Σας αφήνω για να πέσω στο κρεβάτι όσο πιο σύντομα μπορώ και θα τα πούμε πάλι αύριο. Σας φιλώ πολύ γλυκά, γεια σας!